Αξιότιμο Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερα τον κύριο Μαρπάγκαλο, πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη, για τη σημερινή τιμητική πρόσκληση. Ο κύριος Στεριού σας μίλησε για την εβδομαδιαία Ινσουλίνη, δηλαδή αποδέσμευση. Εγώ θα σας μιλήσω για τις Ινσουλίνες, για τις υπερταχύες Ινσουλίνες. Από την εποχή του Ινσουλίνη του Πάρη και Τεστ, περάσαμε στην Ινσουλίνη ζωικής προέλευσης, στη συνέχεια στη βιοσυνθετική ανθρώπινη Ινσουλίνη regular και στην πορεία των χρόνων φτάσαμε στα ταχεία δράσεως ανάλογα γευματικής Ινσουλίνης και τα τελευταία χρόνια έχουμε τις υπερταχείας δράσεως ανάλογα γευματικής Ινσουλίνης. Έτσι λοιπόν, από την Ινσουλίνη Regular περάσαμε στην Ινσουλίνη Lisbro, Aspart και Glucosamine, που είναι ταχεία δράσεω ανάλογα γευματική Ινσουλίνη. Και το 2017 έχουμε τη Faster Acting, την ταχεία δράσεω Ινσουλίνη Aspart, με την εμπορική ονομασία Fiasp. Και το 20 έχουμε την υπερταχεία δράσεω Lisbro, γνωστή με την εμπορική ονομασία Lumtev. Πριν προχωρήσουμε να πούμε για τις υπερταχύες Ινσουλίνες, να δούμε λίγο κάποια πράγματα για να κατανοήσουμε πώς αξιολογούμε τα φάρμακα αυτά τα νεότερα στη γλυκαιμική ρύθμιση. Η τριάδα αξιολόγησης της γλυκαιμικής ρύθμισης στον ζαχαρόειδη διαβήτη είναι η γλυκοσυλλειωμένη αιμοσφαιρίνη, που όπως ξέρουμε δείχνει την γλυκαιμική ρύθμιση των προηγούμενων 2-3 μηνών. Αποτελεί το gold standard τόσο ως προγνωστικός δείκτης για τις επιλογές του διαβήτη, αλλά και για την γλυκαιμική ρύθμιση, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του μεταγευματικού ζαχάρου και του ζαχάρου νηστείας. Ωστόσο, η γλυκοσυλλειωμένη ως δείκτης γλυκαιμικής ρύθμισης έχει κάποια μειονεκτήματα. Σημαντικό είναι ένας δρός γλυκαιμικός δείκτης, δεν αντανακλά τις γλυκαιμικές αιχμές στον κίνδυνο της υπογλυκαιμίας, δεν βοηθάει στη βελτιστοποίηση του γλυκαιμικού ελέγχου. Έτσι λοιπόν, προκειμένου και να κατανοήσουμε τα πλεονεκτήματα των προηγουμένων αντιδιαβητικών θεραπείων, προχωρήσαμε σε δείκτες γλυκαιμικής ρύθμισης πέρα από την γλυκοσυλλειωμένη αιμοσφαιρίνη, ανέφερε πολλά και στην ομιλία του ο κ. Στεργίου, όπως είναι ο χρόνος εντός στόχου, το γνωστό time range, TIR, δηλαδή πόσο χρόνο μέσα στο 24ωρο ασθενής βρίσκεται στις επιθυμητές τιμές ζαχάρου από 70 έως 180 και όπως βλέπουμε εδώ είναι ασθενείς, τρεις ασθενείς οι οποίοι έχουν την ίδια γλυκοσυλλειωμένη αιμοσφαιρίνη όμως όπως μπορούμε να δούμε με την κίτρινη γραμμή ο ασθενής αυτός είναι 100% μέσα στο στόχο όλο το 24ωρο σε αντίθεση με τον ασθενή με τη γαλάζια γραμμή όπου είναι ένα 63% και ο ασθενής με την μπλε σκούρη γραμμή που είναι μόνο ένα 18%. Ενώ δηλαδή αυτοί οι ασθενείς έχουν την ίδια γλυκοσυλλειωμένη, δεν έχουν την ίδια γλυκαιμική ρύθμιση. Λοιπόν, είπαμε ότι ο TIR είναι μετρήσεις προερχόμενες από τις συσκευές συνεχούς καταγραφής γλυκόζης που παράγουν τις πληροφορίες για τη γλυκαιμική ρύθμιση. Μικρότερα TIR έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο μικροαγγειακών επιπλοκών. Βέβαια, υπάρχει και συσχέτιση μεταξύ του TIR και της γλυκοσυλλειωμένης αιμοσφαιρίνης. Αλλά και η Άντα στις συστάσεις προτείνει ότι η γλυκοσυλλειωμένη δεν μπορεί να παρέχει ένα μέτρο που να αξιολογεί τις γλυκαιμικές διακυμάνσεις ή την υπογλυκαιμία και για ασθενείς οι οποίοι είναι επιρρεπείς σε γλυκαιμικές έντονες διακυμάνσεις του ζαχάρου, ειδικά ασθενείς με τύπο 1 διαβήτη ή τύπου 2 που έχουν σημαντική έλλειψη ινσουλίνης, ότι η αξιολόγηση της γλυκαιμικής ρύθμισης θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο με τη γλυκοσυλλειωμένη, αλλά σε συνδυασμό και με τα αποτελέσματα του αυτοελέγχου ζαχάρου ή των δεδομένων από τη συνεχή καταγραφή γλυκόζης. Ένας άλλος δείκτης γλυκαιμικής ρύθμισης, όπως είπαμε, είναι η μεταγευματική γλυκόζη, η οποία η αυξημένη μεταγευματική γλυκόζη έχει σχετιστεί και με αυξημένο καρδιακιακό κίνδυνο, ανεξάρτητα από τη γλυκόζη νηστεία σε μελέτες. Οι μετρήσεις του μεταγευματικού ζαχάρου 1 με 2 ώρες μετά το γεύμα
και οι στοχευμένα και οι θεραπείες που στοχεύουν στη μείωση των μεταγευματικών επιπέδων της γλυκόσης μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Είναι εκεί που στοχεύουν και οι υπερταχείς ινσουλίνες και μέσα από επιδημιολογικές μελέτες όπως ήταν η ΔΕΚΟΡ κατέδειξαν ότι υπάρχει αυτή η ανεξάρτητη σχέση μεταξύ μεταγευματικής γλυκόζης στις 2 ώρες και καρδιακιακού κινδύνου ακόμη και στο εύρος φυσιολογικής και της οριακής γλυκόζης. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τις γευματικές ινσουλίνες είναι ότι η σύσταση όταν συστήνουμε στους ασθενείς μας όταν χορηγούμε τα ανάλογα γευματικής ινσουλίνης άσπαρ, λίσμερ και γλουλίσιν να χορηγούν την ινσουλίνη 15 με 20 λεπτά πριν από το γεύμα ώστε να έχουν τη βέλτιστη μεταγευματική γλυκαιμική ρύθμιση. Ωστόσο, μόνο ένα 21% συμμορφώνεται με αυτή τη σύσταση, ενώ ένα 45% χορηγεί την ινσουλίνη κατά το γεύμα, ένα 10% στη διάρκεια του γεύματος, αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό μετά το γεύμα. Αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ της δράσης της ινσουλίνης και των αυξήσεων του μεταγευματικού ζαχάρου μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη γλυκοζηλιωμένη. Και επίσης η υπογλυκαιμία είναι λιγότερο πιθανό να συμβεί σε άτομα τα οποία έλαβαν ινσουλίνη πριν από τα γεύματα σε σχέση με εκείνους που έλαβαν ινσουλίνη κατά τη διάρκεια ή μετά από τα γεύματα. Εδώ βλέπουμε την φυσιολογική έγκριση της ινσουλίνης κατά τα γεύματα. Και κατά την νηστεία βλέπουμε εδώ την απότομη άμεση έγκριση ινσουλίνης με τη μικρή διάρκεια. Ο στόχος λοιπόν των ινσουλινών ταχείας δράσης των γευματικών ινσουλινών είναι να προσομοιάσουν στην φυσιολογική έγκριση ινσουλίνης. Αρχικά είχαμε την regular, τη human insulin, όπου βλέπουμε δεν τα κατάφερε και πολύ. Στη συνέχεια έχουμε τις ταχείας δράσης, τα ανάλογα ταχείας δράσης ινσουλίνης, που προσομοιάζουν περισσότερο. Και τα υπερταχείας δράσεως ανάλογα ινσουλίνης, που όπως βλέπω είναι αυτά που προσομοιάζουν περισσότερο με τη φυσιολογική έγκριση ινσουλίνης, μπορούν να υποκαταστήσουν στον διαβήτη τύπου 1, μπορούν να υποκαταστήσουν την πρώτη φάση έγκριση ινσουλίνης στον διαβήτη τύπου 2 και έχουν ένα καλύτερο προφίλ για την χρήση τους της αντλίας ινσουλίνης. Έτσι λοιπόν, ο θεραπευτικός στόχος είναι τόσο η βασική όσο και η μεταγευματική υπεργλυκαιμία για την επίτευξη της επιθυμητής γλυκαιμικής ρύθμισης. Η υπατική παραγωγή γλυκόζης συμβάλλει σημαντικά κατά ένα μέρος τη μεταγευματική υπεργλυκαιμία στα άτομα με σαχαρόδιαβητη τύπου 2. Τα ταχείας δράσεως ανάλογα ινσουλίνης καταστέλνουν την υπατική παραγωγή γλυκόζης με βελτίωση της γλυκαιμικής ανταπόκρισης σε άτομα με σαχαρόδιαβητη τύπου 2. Επίσης υπάρχει ανάγκη για μια ακόμη ταχύτερη δράση, για ακόμη ταχύτερη δράση ανάλογα γευματική ινσουλίνη, ώστε να ελεγχθεί η μεταγευματική υπεργλυκαιμία, αλλά και για χρήση της αντλίας ινσουλίνης. Έτσι λοιπόν, λόγω όλων των όσα υπόθηκαν παραπάνω, προέκυψε η ανάγκη για, όπως είπαμε, ακόμη πιο γρήγορες γευματικές ινσουλίνες, με αποτέλεσμα να έχουμε την εξέλιξη των αναλόγων και να έχουμε την πιο γρήγορη ασπαρτική ινσουλίνη, η οποία προέκυψε από την προσθήκη στο μόριο της άσπαρτης νιασιναμίδης, η οποία αυξάνει την απορρόφηση της ινσουλίνης και της L-αργινίνης, το οποίο αυξάνει σταθερότητα της ασπαρτικής. Σε σύγκριση, η faster aspart με την ασπαρτική ινσουλίνη έδειξε ότι έχει 2 φορές ταχύτερη έναρξη δράσης και εμφάνισης στην κυκλοφορία, 2 φορές υψηλότερη έκθεση μέσα ινσουλίνης μέσα στα πρώτα 30 λεπτά και 74% μεγαλύτερη δράση ινσουλίνης στα 30 λεπτά. Λοιπόν, για την faster aspart στο διαβήτη τύπου 1 με τις μελέτες ONSET σε συνδυασμό με insulin Detemir, με Degluteg και σε παιδιά και σε φίβους. Εκείνο που φάνηκε μέσα από αυτές τις μελέτες είναι ότι η insulin
Η Ultra Rapid Aspart είναι μη κατώτερη της ασπαρτικής όσον αφορά την μείωση της γλυκοσυλλειωμένης αιμοσφαιρίνης όταν χορηγείται κατά το γεύμα. Επίσης, είναι και όχι μόνο εμφάνισε μη κατωτερότητα, αλλά και ότι ήταν κατώτερη την ασπαρτική όταν χορηγήθηκε μετά το γεύμα. Σα ταινίζουμε σε χαρό διαβήτη και κουέν. Επίση, σε ειδικού πληθυσμού, όπω είναι τα παιδιά και οι έφηβοι, με διαβήτη που ένα, η φάστερα σπάρτα ήταν συνδέθηκε με δύο φορέ γρήγορη, όπω είπαμε, έναρξη δράσεω και δύο φορέ υψηλότερη συγκέντρωση ενσουλίνη στα 30 λεπτά. Στα παιδιά με σαχαρόδη διαβήτη τύπου 1 συνδέθηκε με καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο και επίσης δεν υπήρχαν διαφορές όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες ως προς τις φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές παραμέτρους. Το πρόγραμμα ΟΣΕΤ, το μελετών ΟΣΕΤ, σε ό,τι αφορά την χορήγηση της Ultra Rapid Aspart στις άτομα με σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, σε συνδυασμό με σουλίνη γκλάντζιν, με άλλες βασικές ισουλίνες και σε basal bowl σχήματα με ή χωρίς μετφορμίνη. Εδώ φάνηκε, αποδείχθηκε η μη κατωτερότητα της Faster Aspart σε σχέση με την ασπαρτική σουλήνη που χορηγείται όταν χορηγήθηκε στο γεύμα όσον αφορά τη μείωση γλυκοσυλλειωμένης αλλά και την ανωτερότητά της όταν χορηγήθηκε σε σχέση με, με βασική μόνο ισουλίνη. Εδώ τώρα βλέπουμε σε ό,τι αφορά τα μεταγευματικά ζάχαρα στις διάφορες μελέτες. Εδώ βλέπουμε δεν υπήρχε διαφορά συγκριτικά με τις δύο ισουλίνες. Εδώ ήταν στο 2ωρο στην ΟΣΕΤΡΙΑ που ήταν μόνο βασική ισουλίνη. Είχαμε καλύτερα μεταγευματικά με τη Faster. Εδώ δεν υπήρχε διαφορά. Στη μία ώρα είχαμε καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση, καλύτερα μεταγευματικά ζάχαρα με την υπερταχεία ισουλίνη, όπως επίσης και εδώ. Στη μελέτη ως ταινία δεν είχαμε καμία διαφορά στα 30 λεπτά. Και περνάμε στην άλλη υπερταχεία ισουλίνη, η οποία κυκλοφορεί. Είναι η Ultra Rapid Lispro. Είναι μια ταχεία δράση σε γευματική ισουλίνη που για υποδόρια ένεση και χορηγείται αμέσως ή 2 μετά από την έναρξη του γεύματος, με δυνατότητα χορήγησης όμως και 20 λεπτά μετά την έναρξη του γεύματος. Και εδώ έρχονται. Είναι μια ισουλίνη όπως και η Ultra Aspart που καλύπτουν το πρόβλημα των ασθενών οι οποίοι πραγματοποιούσαν την ισουλίνη με κατά τη διάρκεια ή ακόμη και μετά το γεύμα. Η νέα αυτή η μορφή Lispro έχει δύο πρόσθετα ενεργοποιητικά έκδοχα, το κεντρικό νάτριο, το οποίο επιταχύνει περαιτέρω την απορρόφηση της ισουλίνης μέσω της ενίσχυσης της αγκιακής διαπερατότητας και την τρεπροστινίλη, η οποία είναι αμόριο δεν ενισχύει την απορρόφηση ισουλίνης Lispro μέσω τοπικής αγκιοδιαστολής, δεν ανιχνεύεται στο πλάσμα ωστόσο μετά την χορήγηση και δεν επιδεικνύει συστηματικές επιδράσεις. Η Ultra Rapid Lispro απορροφάται σε σύγκριση με την Lispro, απορροφάται πιο γρήγορα και παρουσιάζει μικρότερη διάρκεια έκθεσης, όπως επίσης έχει ταχύτερη έναρξη δράσης και μικρότερη διάρκεια δράσης σε σχέση με την Lispro. Χαρακτηριστικά τα οποία είναι και ζητούμενα στις γευματικές ισουλίνες. Εδώ μία μελέτη όπως έγινε σύγκριση της Ultra Rapid Aspart με τις ισουλίνες Lispro Aspart και Faster Aspart. Στη μελέτη αυτή το αποτέλεσμα ήταν ότι η Ultra Rapid Lispro μείωσε τις μεταγευματικές αιχμές έως και τις 4 ώρες μετά το γεύμα κατά 43% έναντι της Lispro, 51% έναντι της ασπαρτικής και 20% έναντι της Faster Aspart. Στην μελέτη προέκυψε ότι η Ultra Rapid Lispro είναι μια νέα ταχεία δράση ισουλίνη που ενδείκνεται για τη θεραπεία σοχαρών διαβήτη σε ενήλικες, κατέδειξε την ταχύτερη απορρόφηση και τη μικρότερη διάρκεια έκθεσης συγκριτικά με τις Lispro Faster Aspart και Aspart σε άτομα με διαβήτη τύπου 1
και είναι αυτή που μοιάζει σε μεγαλύτερο βαθμό με τη φυσιολογική απόκριση του οργανισμού στη γλυκόζη, όπως και στα υγεία. Τώρα το πρόγραμμα μελετών φάσης 3, το πρώτο για την Ισουλίνη Ultra Rapid Lispro, η πρώτο ΤΑΦ1D που ήταν μια δοκιμή φάσης 3 σε ενήλικες με σαχάρη διαβήτη τύπου 1 και η οποία μέσα από τη μελέτη αυτή φάνηκε η μη κατωτερότητα της Ισουλίνης Ultra Rapid Lispro συγκριτικά με την Lispro στην μεταβολή της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης στα άτομα με διαβήτη. Επίσης, εκείνο που έδειξε η μελέτη αυτή ήταν ότι η Ultra Rapid Lispro ήταν ανώτερη όσον αφορά το μεταγευματικό έλεγχο, δηλαδή προκάλεσε μεγαλύτερη μείωση των μεταγευματικών σαχάρων σε σχέση με την Lispro. Και η πρώτο ΤΑΦ1D ήταν μια υπομελέτη της πρώτου ΤΑΦ1, η οποία χρησιμοποίησε δεδομένα από συνεχή καταγραφή γλυκόζης. Φάνηκε ότι η Ultra Rapid Release προμείωσε σημαντικά τη γλυκόζη πλάσματος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχει 44 λεπτά περισσότερα χρόνο εντός στόχου κατά τη διάρκεια της ημέρας συγκριτικά με την Λίσπρο. Και αυτό τα επιτεύχθηκε χωρίς να αυξηθεί το ποσοστό ή η επίπτωση της υπογλυκαιμίας. Επίσης, εκείνο που φάνηκε από τη μελέτη αυτή είναι ότι η γευματική Ultra Rapid Lispro είχε χαμηλότερο ποσοστό και επίπτωση υπογλυκαιμίας στην όψιμη μεταγευματική περίοδο, δηλαδή στις 3 με 4 ώρες. Τα συμπεράσματα είναι ότι η Ultra Rapid Lispro απέδειξε παρόμοια αποτελεσματικότητα με τη Lispro στον αφορά τη μεταβολή της γλυκοζηλιωμένης, ωστόσο ήταν ανώτερη στο μεταγευματικό έλεγχο στη 1 και 2 ώρες. Εμφάνισε λιγότερες υπογλυκαιμίες στην όψιμη μεταγευματική περίοδο, αύξησε σημαντικά το χρόνο εντός στόχου κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά 44 λεπτά συγκριτικά με τη Λίσπρο, όταν χορηγήθηκε στην έναρξη του γεύματος. Επίσης, μείωσε το χρόνο πάνω από το στόχο και μείωσε και το χρόνο κάτω από το στόχο στα άτομα αυτά. Και συνολικά είχε παρόμοια συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών. Φάνηκε βέβαια ότι εμφάνισαν κάποιες περισσότερες αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης σε σχέση με αυτούς που χρησιμοποίησα Λίσμπρο. Ήταν βέβαια ήπιες ως μέτριες αντιδράσεις. Και προχωράμε στη μελέτη πρώτο ΤΑΦ2 που είναι φάση 3 σε άτομα με σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2 όπου συγκρίθηκε η Ultra Rapid Lispro με τη Lispro και εδώ αποδείχθηκε η μη κατωτερότητα της Ultra Rapid Lispro ως προς τη μεταβολή της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης σε σχέση με την Lispro και εκείνο που φάνηκε και σε αυτή τη μελέτη ότι η Ultra Rapid Lispro ήταν ανώτερη όσον αφορά τη μείωση των μεταγευματικών επιπέδων γλυκόζης ως τις 4 ώρες. Και αυτό χωρίς να έχουμε αύξηση των υπογλυκαιμιών. Τα συμπεράσματα ΤΑΦ2 ήταν ότι η Ultra Rapid Lispro είναι ανώτερη όσον αφορά τη ρύθμιση των μεταγευματικών ζαχάρων. Προκαλεί συγκρίσιμη μεταβολή γλυκοζηλιωμένης με την Λίσπρο ως την εβδομάδα, 26η εβδομάδα. Δεν υπήρχε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στη σοβαρή ή καταγεγραμμένη υπογλυκαιμία και συνολικά ήταν παρόμοιες οι αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως είπαμε, μια διαφορά στις αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης. Και εδώ φαίνονται μελέτες οι οποίες μελέτησαν τέλος πάντων τη χορήγηση της Ultra Rapid Lispro σε αντλίες ισουλίνης και σε κλειστό ευρετικό κύκλωμα. Πρώτο πάμπ ήταν μια μελέτη η οποία ήθελε να συγκρίνει ως προς την ασφάλεια και τη συμβατότητα της ισουλίνης σε αντλίες ισουλίνης.
Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των θεραπείων, δηλαδή της Ultra Rapid Lisbro και της Lisbro, ως το ποσοστό ή την επίπτωση βλαβών στη συσκευή έγχυσης. Η πρώτη PAM2 είχε σκοπό αρχικά πρωτογενής στόχος να εξετάσει τη μη κατωτερότητα της Ultra Rapid Lisbro συγκριτικά με τη Lisbro στη μεταβολή της γλυκοζηλωμένης από την αρχική τιμή ως την 16η εβδομάδα σε ασθενείς με ενήλικες με σαχαρό διαβήτη τύπου 1 σε συνεχή χορήγηση, υποδόρια χορήγηση ινσουλίνης και επίσης το δευτερόλεπτο στόχο ήταν να εξετάσει την ανωτερότητα της Ultra Lisbro, της Lisbro 1 και 2 ώρες στα μεταγευματικά ζάχαρα, κατά τη δοκιμασία πρωτοτυπωποιημένου γεύματος, τη μεταβολή στην γλυκοζηλωμένη από την αρχική τιμή ως την 16η εβδομάδα και τη διάρκεια του χρόνου εντός στόχου κατά τη διάρκεια της ημέρας και στο 24ωρο. Εκείνο που κατέδειξε η μελέτη ήταν τη μη κατωτερότητα της Ultra Rapid Lisbro σε σχέση με τη Lisbro όσον αφορά τη μείωση της γλυκοζηλιωμένης, ανωτερότητα στο μεταγευματικό έλεγχο 1 με 2 ώρες μετά και χαμηλότερες δοκιμάσεις μετά από τα γεύματα με βάση τις αναλύσεις από τις συσκευές συνεχούς καταγραφής και παρόμοιο χρόνο εντός στόχου. Και σημαντικά όσον αφορά την ασφάλεια, είχαμε σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό όλων των καταγεγραμμένων μη νυχτερινών και μεταγευματικών υπογλυκαιμιών. Σημαντικά λιγότερο χρόνο σε υπογλυκαιμία και παρόμοιο χρόνο σε υπεργλυκαιμία. Είχαμε μια υψηλότερη επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών, η οποία προέκυψε από τον πόνο στο σημείο της έχησης και αντιδράσεις στο σημείο της έχησης. Οι αντιδράσεις αυτές, όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν ήπιας ή μέτριας βαρύτητας. Επίσης, η Ultra Rapid Lisbro συγκρίθηκε με την Ινσουλίνη στο κλειστό ευρετικό κύκλωμα με drone mini matrix από 70G. Και τα συμπεράσματα ήταν ότι κατέδειξε συγκρίσιμο γλυκαιμικό έλεγχο με τη Lisbro στην Αγγλία. Εμφάνισε χαμηλότερες τελειών μεταγευματικές αιχμές. Τις διαφορές να φτάνουν στη στατιστική σημαντικότερα στις 1 και 2 ώρες μετά το γεύμα. Δεν χρειάστηκε διαφορετικές ρυθμίσεις ή δόση ινσουλίνης. Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στη βασική πόλος ή συνολική δόση ινσουλίνης και στην αναλογία πόλος προς συνολική δόση ινσουλίνης. Ο βασικός αλγόριθμος προσαρμόστηκε στο φαρμακοκινητικό προφίλ της Ultra Rapid Lisbro και υπήρχε μια μεγαλύτερη επίπτωση εντάσσεων στο σημείο της έκχυσης. Συμπερασματικά, λοιπόν, θα πω ότι τα υπερταχείας δράσης ινσουλίνης, Faster Aspart και Ultra Rapid Lisbro, είναι νεότερης γενιάς ανάλογα γευματικής ινσουλίνης, τα οποία εμφανίζουν σημαντικά ταχύτερη έναρξη δράσης, μικρότερη διάρκεια έκθεσης και μικρότερη διάρκεια δράσης συγκριτικά με τα ταχεία δράσεως ανάλογα γευματικής ινσουλίνης. Επιτυγχάνουν γλυκαιμική ρύθμιση συγκρίσιμη με αυτή των ταχεία δράσεως αναλόγων βάσει των μειώσεων της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Ωστόσο, επιτυγχάνουν κλινικά και στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη μείωση των μεταγευματικών τιμών σαχάρου συγκριτικά με τα συμβατικά ανάλογα, χωρίς αυτό το πλεονέκτημα να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο των συνολικών υπογλυκαιμιών ή άλλων επιθύμητων ενεργειών, εκτός από ένα μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ήπιων έως μέτριων αντιδράσεων στο σημείο της αίρεσης. Σε θεραπεία με αντλία ινσουλίνης παρέχουν μεγαλύτερη ρύθμιση των μεταγευματικών σαχάρων, καλύτερη ρύθμιση, καθώς και συνολικά βελτίωση του χρόνου εντός στόχου. Υπερταχείας δράσεως ανάλογα γευματικής ινσουλίνης, Ultra Rapid Aspart και Ultra Rapid Lisbro, είναι ασφαλείς αποτελεσματικές γευματικές ινσουλίνες, οι οποίες προσομοιάζουν περισσότερο τη φυσιολογική έκρηξη ινσουλίνης, συγκριτικά με τα ταχείας δράσεως ανάλογα γευματικής ινσουλίνης, Aspart και Lisbro. Οι ινσουλίνες αυτές αντιπροσωπεύουν μια σημαντική, ασφαλή, κλινικά χρήσιμη νέα επιλογή για πολλά άτομα με σαχαρόδια διαβήτη τύπου 1 και σαχαρόδια διαβήτη τύπου 2. Σας ευχαριστώ.